κόσμου να τραγουδά μαζί με τη Δέσποινα. Είχαν καταφτάσει στη Στουτγκάρδη από όλες τις γύρω περιοχές. Η Δέσποινα μέσα στο κέφι, τη βλέπουμε εδώ, φοράει για πρώτη φορά φόρεμα εγκυμοσύνης. Είναι η πρώτη φορά εγώ που τη βλέπω να φοράει μοντελάκι κομμένο και ραμμένο για την περίσταση. Για την περίσταση. Άλλες φορές την είδαμε σε προηγούμενα πλάνα να τονίζει λίγο την κοιλίτσα της και αυτά. Φαίνεται ότι και λόγω κούρασης επέλεξε πια να φορέσει τόσο φαρδί φόρεμα. Και δεν φοράει βεβαίως κάτι σε τακούνια, σε γόβες. Φοράει μπότες, ναι μεν, μπότες, αλλά φλατ. Χαμηλά λοιπόν παπούτσια τώρα πια για τη Δέσποινα, γιατί ήταν και πολύ κουραστικό το πρόγραμμα που ακολούθησε. Έτσι, να πούμε. Ακούστε ότι... εδώ τι γίνεται. Ακούμε τώρα. Ο κόσμος από κάτω. Από την Πέμπτη δεν είχε σταματήσει μέχρι την Κυριακή, ήταν η Στουτγκάρδη. Την Κυριακή το βράδυ ήταν στο Στουτγκάρδη. Κυριακή το βράδυ ήταν τελευταία συναυλία στο Στουτγκάρδη. Εδώ λοιπόν τραγουδάει όλος ο κόσμος τραγουδάει μαζί με την Δέσποινα. Είναι ο χώρος, το ισόγειο εκεί και υπάρχουν δύο εξώσεις από πάνω. Ο κόσμος βγάζει φωτογραφίες, μετά περίμεναν όλοι έξω από τα καμαρίνια για να πάρουν ένα αυτόγραφο. Είναι μοναδικές οι σκηνές, είναι αποκλειστικά πλάνα, αποκλειστικές εικόνες παρακολουθείτε εδώ στο Superstar. Από την αρχή, από την Πέμπτη, το Star βρίσκεται στο πλευρό της Δέσποινας Βανδύ, μέχρι και την επιστροφή της, διότι η Δέσποινα γυρίζει προκειμένου να γυρίσει για τα γυρίσματα σου βίντεο κλιπ. Εδώ λοιπόν να πω για μία ακόμα φορά ότι είναι την Κυριακή, είναι η Στουτγκάρδη, είναι η τελευταία εμφάνιση της Δέσποινας στη Γερμανία, στις υποχρεώσεις προώθησης του CD της που σκίζει στη Γερμανία, είναι στο νούμερο 36 του γερμανικού τσαρτ. Και είναι και απόδειξη, ότι κάνει πλέον... διεθνή καριέρα η Δέσποινα Βανδύ. Ακριβώς, με αυτό το CD ακριβώς εδώ. Αυτό λοιπόν, Δέσποινα Βανδύ για, είναι το CD το οποίο κυκλοφορεί στο εξωτερικό. Βρίσκεται στη θέση 36 του επίσημου γερμανικού τσαρτ, σε όλη τα δικτυοπολία. Επίσης, και εδώ έχουμε όλα τα διαφημιστικά, τα flyers λοιπόν, που διαφήμιζαν τις συναυλίες. Σε όλους τους χώρους μπορούσαν να τα βρει κανείς, και στο Düsseldorf και στο Mainz και στη Στουτγκάρδη. Ναι. Έχουμε λοιπόν Mainz, έχουμε Στουτγκάρδη. Εδώ λοιπόν, είναι περιοδικό. Ένα περιοδικό μουσικό γερμανικό που είναι μεγάλης κυκλοφορίας, ένα από τα μεγαλύτερες κυκλοφορίες περιοδικά στη Γερμανία. Με εξώφυλλο τη Δέσποινα Βανδύ. Με εξώφυλλο Δέσποινα Βανδύ, σε ένα μοναδικό styling. Εδώ πέρα δεν υπάρχει το Mother. Είπαμε ότι από την Πέμπτη παρατηρήσαμε ότι το Mother έχει φύγει. Αυτό το τατουάζ που είχε φτιάξει την κλίτσα. Το εμπεδώσαμε, είπαμε, έτσι. Ναι, ναι, έχει φύγει. Χαμός, πραγματικός χαμός λοιπόν στη Γερμανία. Εδώ, να οι χαμηλές υπότες που μας είπες Γιώργο. Εδώ οι χαμηλές υπότες. Δεν μπορούσα να μην τις τραβήξω, έτσι. Έτσι, βέβαια. Ένα καλσόν και ένα φαρδί φόρεμα εγκυμοσύνης πια για τη Δέσποινα Βανδύ. Πάνε τα χαμηλοκάβαλα παντελόνια που ασφαλώς θα τις τριμώχνουν τώρα. Άλλαζε συνεχώς ρούχα. Υπήρχαν και φόρμες φαρδιές. Ναι. Εδώ λοιπόν τι βλέπουμε, Γιώργο. Εδώ λοιπόν τι βλέπουμε. Είναι οι Γερμανοί λοιπόν έξω, ναι, από το χώρο της συναυλίας, οι οποίοι έχουν βάλει στο αυτοκίνητό τους το γεια, το ελληνικό γεια, χωρίς ξένο στίχο, και χορεύουν και τραγουδάνε με ελληνικό στίχο. Σε ακούμε λοιπόν, μιλάς γερμανικά μαζί τους. Ναι, τους λέω, ξέρετε τους στίχους εκείνη τη στιγμή. Μου λένε ναι, βεβαίως. Και θα το ακούσουμε τώρα. Η Δέσποινα Βανδύ κατέκτησε τη Γερμανία. Δύο εντυπωσιακές συναυλίες, δύο εμφανίσεις σε πολύ μεγάλα κλαμπ, χιλιάδες αυτόγραφα και φωτογραφίες, μία εμφάνιση στη πιο δημοφιλή μουσική εκπομπή της χώρας και το τραγούδι «Γεια» να βρίσκεται στην 36η θέση των επίσημων γερμανικών τσάρτ. Και όλα αυτά μέσα σε 4 μέρες. Η κάμερα του Superstar βρέθηκε αποκλειστικά στη Γερμανία και κατέγραψε όλες τις λεπτομέρειες από τα πρώτα βήματα της Δέσποινας Βανδύ στη διεθνή της καριέρα. Η πρώτη εμφάνιση της Ελληνίδας Star για την προώθηση του αγγλόφωνου πλέον γεια ήταν την περασμένη Πέμπτη στο Club Rex. Όχι αυτό της Πανεπιστημίου, αλλά του Düsseldorf. Στο πλευρό της, ο διευθυντής της Heaven Γιώργος Λεβέντης και ο διευθυντής της δισκογραφικής εταιρείας Ministry of Sound, Wolfgang Boss. Η Δέσποινα Βανδύ ανεβαίνει στη σκηνή κρατώντας στα χέρια της μία μπύρα. Yeah.
εκπλήξεις συνεχίστηκαν. Μπορεί η Δέσποινα Βανδύ να μην ερμήνευσε ούτε ένα τραγούδι, δεν άφησε όμως τους 2.000 θαυμαστές παραπονεμένους. Επέλεξε τον καλύτερο χορευτή του κλαμπ και χόρεψαν μαζί στην πίστα, προσέχοντας πάντα την κοιλιά της, καθώς όπως είναι γνωστό, διανύει τον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Στο Ντίσελντορφ, η γνωστή τραγουδίστρια παρουσίασε για πρώτη φορά στο κοινό της το δεύτερο ξενόγλωσσο σίγγλ, που αναμένεται ωστόσο να κυκλοφορήσει την ερχόμενη άνοιξη, μετά τη γέννηση του παιδιού της. Το τραγούδι αυτό δεν είναι άλλο από το «Όπα Όπα» του Γιώργου Αλκαίου, που έχουν ερμηνεύσει με επιτυχίες στο παρελθόν ο Νότης Φαγιανάκης και η Αντίκ. Αμέσως μετά, η Δέσποινα κάθισε σε ένα τραπέζι και υποδέχτηκε μικρούς και μεγάλους θαυμαστές της που τη ζητούσαν να φωτογραφηθούν μαζί της και να πάρουν ένα αυτόγραφο από την αγαπημένη τους τραγουδίστρια. Την Παρασκευή, η Δέσποινα Βανδύ άφησε πίσω της στο Ντίσελντορφ και ταξίδεψε οδικώς στο Μάιντς, όπου θα έδινε την πρώτη της μεγάλη συναυλία. Η Ελληνίδα Σταρ έφτασε στο Phoenix Halle αρκετά κουρασμένη, αφού στο δρόμο συνάντησε μποτιλιάρισμα λόγω έργων. Οι 5 ώρες που ήταν στο αυτοκίνητο μπορεί να της χάλασαν τη διάθεση. Όταν όμως ανέβηκε στη σκηνή του Phoenix Halle, τα ξέχασε όλα και έδωσε τον καλύτερό της σε αυτό. Οι 5.000 θεατές έμειναν ενθουσιασμένοι από το σοου της Δέσποινας. Στην κάμερα του Superstar, άλλοι της εύχονται να γεννήσει με το καλό και άλλοι να την ξαναδούνε σύντομα. Ευχηθώ πρώτα στη Δέσποινα να πάνε όλα καλά και καλή ελευθεριά και στον άντρα της να επιστρέψει στην ΑΕΚ. Μου έκανε εντύπωση όλη η παρουσία της. Έδειχνε και πάρτι, χόρευε, διασκέδαζε με τον κόσμο, περνούσε όλο το κέφι σε εμάς, του μετέδιδε και χορεύαμε και όλοι μαζί όπως όλοι πάντα. Έξω από το συναυλιακό χώρο, η κάμερα του Superstar συνέλαβε μια παρέα Γερμανών που είχαν ταξιδέψει 400 χιλιόμετρα για να βρεθούν στο Mainz και να απολαύσουν τη Δέσποινα από κοντά. Έτσι κι αλλιώς, το «Γεια» το ήξεραν ήδη απ' έξω και ανακατοτά. Το Σάββατο, η Δέσποινα Βανδύ, με τον αέρα της τραγουδίστριας που κάνει διεθνή καριέρα, εμφανίστηκε στη δημοφιλή εκπομπή Top of the Pops του RTL, που παρουσιάζει κάθε εβδομάδα το επίσημο γερμανικό τσάρτ, καθώς η Ελληνίδα τραγουδίστρια έκανε δυναμική νέα είσοδο στο νούμερο 36. Το ίδιο βράδυ, η Ελληνίδα θεά, όπως την αποκαλούν οι Γερμανοί, βρέθηκε στη Στουτγκάρδη, όπου πραγματοποίησε μια ακόμα εμφάνιση στο Club Matrix για την προώθηση του CD single της. Το κοινό την αποθεώνει και αυτή για να τους ευχαριστήσει, τους ερμηνεύει ακαπέλα μία από τις μεγαλύτερες της επιτυχίες. Η ικανοποίηση των χιλιάδων θαυμαστών της έγινε ακόμα μεγαλύτερη, όταν η Δέσποινα υπέγραψε αυτόγραφα και φωτογραφήθηκε μαζί τους σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που είχαν στήσει τα άτομα από το Greek Town, την ελληνική κοινότητα της Γερμανίας, που οργάνωσε τόσο τη βραδιά στο Matrix, όσο και αυτή στο Rex του Düsseldorf. Μια φανατική θαυμάστρια, μάλιστα,
που χάρισε στη Δέσποινα ένα δώρο για το μωρό της, ζήτησε να τις υπογράψει πάνω στο σώμα της. Η Κυριακή ήταν και η τελευταία μέρα της Δέσποινας Βανδύ στη Γερμανία. Πριν τη μεγάλη της συναυλία στο Λίντερχάλε της Στουτγκάρδης, είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί το Τούμπιγκεν, την πόλη όπου γεννήθηκε και έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής της η διάσημη τραγουδίστρια. Στη σκηνή του Λίντερχάλε, η Δέσποινα Βανδύ έζησε ίσως τις καλύτερες στιγμές από τις 4 ημέρες παραμονής στη Γερμανία. Ερμήνευσε όλες τις δικές της επιτυχίες, αλλά και παλιά λαϊκά κομμάτια. Θεατές τραγούδησαν μαζί της και εκείνη εμφανώς συγκινημένη έδωσε και πάλι το καλύτερό της σε αυτό. Δέσποινα Βανδύ επέστρεψε στην Αθήνα, γιατί εντός των ημερών θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ για το τραγούδι Όπα Όπα. Με αυτό το βίντεο κλιπ θα ολοκληρώσει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις στην Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι να γεννήσει. Η διεθνή καριέρα για τη Δέσποινα Βανδύ μόλις έχει ξεκινήσει.